ετών. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα να συνδεθούμε για να συνομιλήσουμε με έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που νομίζω ότι είναι σύμβολο, είναι σημαία για τον απανταχού ελληνισμό. Μιλάμε για τον Χρυσό Ολυμπιονίκη με βάση, αν θέλετε, την πορεία του στον αθλητισμό, τετράκης στο σκαλί του Βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένα άνθρωπο που μας έχει κάνει περήφανος, τώρα αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άλσης Βαρών και βεβαίως το τυπικό σε αυτή τη διαδικασία, οφείλω να το πράξω, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές της 9 Ιουνίου. Λοιπόν, με χαρά και τιμή, καλησπέριζουμε, φιλοξενούμε τον κύριο Πύρο Δήμα. Καλησπέρα κύριε Δήμο. Κύριε Δήμα, νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, έτσι αισθάνονται όλοι οι Έλληνες. Καλησπέρα, Πύρο. Με ακούς τώρα? Τώρα ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι με βάση το τυπικό καλησπέρα κύριε Δήμα, με βάση το ελληνικό, αυτό το οποίο αισθανόμαστε όλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθε Σπύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πολλοί με ξέρουν και όλος ο ελληνικός λαός με ξέρει ως τον Πύρο, που σήκωσα 4 φορές στην Ελλάδα. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Δεν έμεινε εκεί με την έννοια ότι τελείωσα παιδαγωγική το 2010, παιδαγωγική Αθηνών. Ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας για 8 χρόνια, τώρα είμαι γραμματέας. Τώρα είμαι αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τεχνικός διευθυντής στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία. Είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού που θέλω να μου δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη και να αγωνιστώ για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Έκανα αυτή την αναφορά ξεκινώντας. Εγώ οφείλω ξεκινώντας συνέντευξη καταρχήν να σας ζήσει κοράκλα. Έτσι, να σας ζήσει κοράκλα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό είμαι, είναι μια κατάκτηση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θυμάμαι καλά από τις συνεντεύξεις. Το μωρό, το φρέσκο, το καινούριο είναι... Εντάξει, μας έχει ανανεώσει και μας έχει τρελάνει. Είναι το πέμπτο μετάλλιο, φαντάζομαι τώρα αυτό, έτσι. Το αναγνωρίζω, είναι το πέμπτο μετάλλιο, είναι το πέμπτο μετάλλιο. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο ότι θεωρούμε, όχι μόνο προσωπικά, νομίζω όλοι οι Έλληνες, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σύμβολο ή σημαία για τον ελληνισμό, αυτό έχει σημασία. Και βεβαίως θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, προτέρημα για μας και προνόμιο, ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και με τα Δωδεκάνησα και με τη Ρόδο. Και μάλιστα θα λέει κανείς ότι εν όψη και του 9ου Μαραθωνίου είσαι πρεσβευτής του Μαραθωνίου της Ρόδου. Ναι, μου κάναν την τιμή τα παιδιά να με έχουν πρεσβευτεί του Μαραθωνίου της Ρόδου, αλλά με τη Ρόδο έχω σχέση από την πρώτη φορά που ήρθα στη Ρόδο το 1995. Έρχομαι συνέχεια στη Ρόδο, είναι αγαπημένο μου, το αγαπημένο μου νησί. Έχω φίλους χρόνια στη Ρόδο, αλλά χαίρομαι πολύ που έτσι έχω αυτή τη σχέση με τη Ρόδο και δεν θα έλεγα ότι είμαι Ροδίτης, αλλά μπορώ να πω ότι έχω γίνει λίγο. Έτσι, πολύ νομίζω έχεις γίνει, ιδιαίτερη σχέση. Εγώ να σου θυμίσω, καταλαβαίνω ότι έχεις δώσει χιλιάδες συνεντεύξεις. Εγώ να σου θυμίσω την πρώτη φορά που ήρθες στη Ρόδο, κάναμε μια συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, φαντάσου, 1995, δηλαδή 25 χρόνια πριν. Και βεβαίως σε κάθε πολύ μεγάλη εκδήλωση συζητούσαμε και στο Ρόδο για τη ζωή και σε κάθε τι που είχες μια ιδιαίτερη συμβολή. Εγώ θέλω να μας πεις λίγο το πρόγραμμά σου, γιατί έρχεσαι στη Ρόδο και μάλιστα να ξεφύγω λίγο από την πολιτική, θα πάμε λίγο αργότερα. Και μάλιστα φροντίζεις να κάνεις και μια περιοδία σε χωριά στη Νότια Ρόδο μαζί με τον Κάλιστο Γεωργίου, ο οποίος είναι έτσι λάτρης του Πύρου του Δήμα, και άλλους πολλούς ανθρώπους. Είναι μια φιλία και με τον Κάλιστο 25 χρόνων και είναι ένας άνθρωπος που ιδιαίτερα αγαπώ και είναι, τον θεωρώ φίλο μου, γιατί γνωστούς έχουμε πολλούς, αλλά φίλους έχουμε λίγους. Ο Κάλιστος είναι από αυτούς τους λίγους φίλους. Έτσι αποφάσισα, γιατί πολύ ωραία πάμε όλοι στις πόλεις, στις πόλες, αλλά πρέπει να πάμε και στα χωριά, να δούμε και τον κόσμο από κοντά, να δούμε και τη νεολαία στο χωριό από κοντά.
Θεωρώ ότι πρέπει να μην κοιτάμε τα νούμερα, να κοιτάμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να πούμε ότι προσφάτως βγήκε και ένα βιβλίο που αφορά τη ζωή σου στη δημοσιότητα, το οποίο έχει εξαιρετικές κριτικές. Πύρος με το μικρό όνομα είναι ο τίτλος του βιβλίου, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο αναφέρεις και είναι αθές και ένα μάθημα ζωής, ότι όλα στη ζωή είναι εφήμερα, και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει κάθε έγκλη και κάθε μεγαλοπρέπεια αυτών που είδες με τη ζωή του έχει κατακτήσει. Αυτό μας έχει διδάξει και η ζωή ίδια, ότι όλα έρχονται και φεύγουν. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε, να πατάμε στη γη, να μην καβαλάμε καλάμια και να είμαστε προσγειωμένοι και να είμαστε αυτοί που είναι, να είμαστε άνθρωποι βασικά και να κοιτάμε τον συνάνθρωπο ευθεία στα μάτια. Βλέπω ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το μήνυμα το οποίο έκανες ξεκινώντας μια διαδικασία έτσι προς τον λαό για την Ελλάδα. Αυτό που φώναξα όταν σήκωσα τα βάρη στη Βαρκελόνη το 92 και αυτό που έκανα σε όλη μου τη ζωή. Τι φιλοδοξείς να προσθέσεις σε αυτή τη μάχη που δίνει η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρώπης και κάτι ιδιαίτερο που αφορά την δική σου την πατρίδα, τη Χιμάρα και την Αλβανία και τους αυτούς που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο. Σίγουρα η πατρίδα μου, η Βόρειος Ήπειρος και οι Βορειοϋπειρώτες έχουν τραβήξει πολλά, και έχουν τραβήξει πολλά από την εποχή του Χότζα, όταν ήρθε και έγινε το πρώτο, οι πρώτες εκλογές μάλλον τότε της Αλβανίας, με μας μέσα, με το κομμάτι της Βόρειου Ηπείρου μέσα στην Αλβανία, γιατί και εμείς θυσιαστήκαμε τότε για τα Δωδεκάνησα, αποφάσισαν τότε οι βουλευτές, οι υπηρώτες, σωστά, είπανε να προστατεύσουμε την Ελλάδα και να κρατήσουμε τα Δωδεκάνησα και να δώσουμε αυτό το κομμάτι της Βόρειου Ηπείρου, της Ηπείρου μάλλον, γιατί πιεζόμασταν από τις μεγάλες δυνάμεις ώστε να δοθεί ή αυτό το κομμάτι ή τα Δωδεκάνησα. Και έτσι αποφάσισαν οι Ηπειρώτες βουλευτές ότι το κέρδος της Ελλάδας θα ήταν να κρατήσουν τα Δωδεκάνησα. Και θυσιαστήκαμε εμείς αυτό το κομμάτι της Βόρειου Ηπείρου για την Ελλάδα και για την προστασία της Ελλάδας, και έτσι δόθηκε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι το 1947 στην πρώτη ψηφοφορία επί Χότζα τότε πήραν έναν άντρα φυλακή από κάθε οικογένεια, από κάθε σπίτι. Κάποιοι δεν βγήκαν ποτέ από αυτές τις φυλακές, κάποιοι πεθάναν σε αυτές τις φυλακές. Σίγουρα ζούσαμε με τον φόβο και τον τρόμο της αστυνομίας και του Σιγουρίμ τότε της Αλβανίας στη Χιμάρα, αλλά θεωρώ ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας που ήταν για μας τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια μας κρατήσανε και τη θρησκεία, και το σταυρό μας τον κάναμε κρυφά γιατί οι εκκλησίες δεν υπήρχαν. Κρατήσαμε και τη γλώσσα, κρατήσαμε και την πατρίδα μέσα μας, τη φλόγα της πατρίδας μέσα μας, και ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι η Αλβανία είναι υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπατά τα δικαιώματα της μειονότητας της ελληνικής στην Αλβανία. Θεωρώ ότι η προαποφασισμένη καταδίκη του Μπελέρη, γιατί όλες οι κατηγορίες πέσαν στο δικαστήριο, γιατί ήταν προαποφασισμένη για 340 ευρώ, ας πούμε, που πλήρωσε τάχα μου σε κάποιον, και αυτός ο κάποιος όταν πήγε στο δικαστήριο είπε ότι εμένα η αλβανική αστυνομία μου έδωσε 7.000 ευρώ για να καταθέσω, τον εξαφανίσαν. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι κατηγορίες ήταν απλά πάτημα ώστε να φυλακιστεί ο Φρέντις ο Μπελέρης, η καταπάτηση των περιουσιών των ανθρώπων αυτών, το ότι δεν αναγνωρίζεται η Χιμάρα ως ελληνική μειονότητα από το 1947 αλλά ακόμα και σήμερα, είναι ζητήματα που η Αλβανία πρέπει να τα δει πριν την ένταξη. Εμείς δεν λέμε να μην πει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι το κομμάτι της ελληνικής μειονότητας και οι Αλβανοί που ζουν, εργάζονται, δουλεύουν αξιοπρεπές στην Ελλάδα πρέπει να είναι γέφυρα φιλίας των δύο κρατών και δημιουργίας των δύο κρατών. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί και λίγα χώρια.
Ναι, σε ρώτησα και βεβαίως έχουμε επιλέξει και κάποιες φωτογραφίες που είσαι μαζί με τον Φρέντι τον Μπελέρη. Μία που είναι μαζί ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη που έκανε στη Χίμαρα. Ήταν μεγάλη ανακούφιση του κόσμου. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Όπως είπα, γιατί... όπως είπα η ανακούφιση του κόσμου με την επίσκεψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη, η δήλωση που είχα κάνει ότι είχα πει από Αμερική, είχα έρθει τότε, λίγες μέρες πριν. Είχα πει ότι θα ερχόμουν και από την άλλη άκρη του κόσμου με τα πόδια. Δεν θα το έχανε με τίποτα, γιατί για εμάς τους χυμαριώτες σήμαινε πάρα πολλά αυτή η επίσκεψη. Και ο κόσμος εκείνη την ημέρα φώναζε «Ελάς, ελάς, σκέπασε και εμάς». Θέλω να σε ρωτήσω με βάση και κάποιες αντιδράσεις οι οποίες ακούγονται, αν θέλεις, εντός του εσωτερικού της χώρας για τον Φρέντι τον Μπελέρη από κόμματα. Ότι κάποιος πάει να αξιοποιήσει αυτή την πρίκα, την εθνική και όλα τα τελευταία, τα οποία φαντάζομαι και εσύ έχεις ακούσει. Εσύ έχεις πλήρη εικόνα τι συμβαίνει με τον Φρέντι τον Μπελέρη και θα ήθελα να ακούσω την εκτίμησή σου. Εγώ θεωρώ ότι σωστά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθά πήρε την απόφαση να τον εντάξει στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά ο Φρέντις Μπελέρης στην Ευρωβουλή. Θεωρώ ότι ακούγονται πολλά, αλλά κάποιοι ακροδεξίοι στην Αλβανία τον κατηγορούν για πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ. Και λυπάμαι που η αντιπολίτευση στηρίζει την άποψη των Αλβανών. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δεν σκεφτόμαστε εθνικά, δεν λειτουργούμε εθνικά, δεν προστατεύουμε την πατρίδα μας με τέτοιου είδους δηλώσεις και λυπάμαι πάρα πολύ. Νομίζω αυτό το οποίο σε τιμά διαχρονικά, κύριε Δήμα, αγαπητέ Επίρο, είναι ότι επιλέγεις να μιλάς ήπια, να μιλάς πολιτικά και όχι κομματικά, και νομίζω αυτή είναι μια κατάκτηση την οποία έχεις κερδίσει και με τον τρόπο σου και με τη δουλειά σου, αλλά και με την απλότητά σου. Είναι πολλά αυτά τα οποία έτσι απασχολούν, φαντάζομαι, και τους βορειοπειρέτες και τους βορειοπειρώτες και τους Αλβανούς, γιατί μπορεί να βοηθήσει αυτή η ιστορία με τον Μπελέρη την ίδια την Αλβανία να βρει τον δρόμο της. Σε επίπεδο χώρας, σε τι θέλεις να συμβάλεις πέρα από το αυτονόητο ότι είναι κορυφαία η συμβολή σου διαχρονική στον αθλητισμό? Πού θεωρείς ότι υπάρχει έδαφος για τον Πύρο του Δήμα για να προσπαθήσει να χτίσει? Συζητάμε τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία μήνες, συζητάμε για τη βία στα σχολεία και εκτός σχολείων και για το bullying. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2008 κόψαμε επικορηγήσεις στις ομοσπονδίες, κόψαμε τελείως τα λεφτά στα σωματεία. Δεν αναβαθμίσαμε καμία εγκατάσταση αθλητική. Κόψαμε τα αθλητικά σχολεία. Μειώσαμε τις ώρες γυμναστικής, είχαμε και 2 χρόνια COVID. Ό,τι σπήραμε θερίζουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα από το 19 που είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αυγενάκης και τώρα ο κύριος Δουρούτσης προσπαθούν και κάνουν πολλές μεγάλες προσπάθειες, όπως και ο κύριος Πυρακάκης θα επαναφέρει τα αθλητικά σχολεία. Έχουν επαναφέρει κάποια χρηματικά ποσά στα σωματεία και στις ομοσπονδίες. Είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν γίνει. Πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα γρήγορα από τα μαλλιά για να μην επεκταθεί και μεγαλώσει και στην περιφέρεια, γιατί στην Αθήνα και στις Θεσσαλονίκες μεγάλες πόλεις και στην Πάτρα είναι μεγάλο. Θεωρώ ότι μέσα από την Ευρωβουλή που η Ευρώπη παίρνει, εκεί παίρνονται, ο κόσμος το βλέπει χαλαρά το θέμα με τις ευρωεκλογές και αυτό πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ. Στην Ευρωβουλή παίρνονται το 80% των αποφάσεων που παίρνει η Ελληνική Βουλή και η κάθε Βουλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το δει πολύ σοβαρά ο κόσμος, να μην ψηφίσει χαλαρά και να μην ψηφίσει τιμωρικά. Τιμωρούμε τον εαυτό μας. Αν ψηφίσουμε για να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση, γιατί εδώ είναι πιο χαλαρή η ψήφος και μπορώ να τιμωρήσω και την κυβέρνηση, αυτό είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Θα τιμωρήσουμε τον εαυτό μας και θα τιμωρήσουμε τον ελληνικό λαό.
Προς επίρρωση αυτού που λες, διαβάζω τα τελευταία στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο, όπου 8 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντίκτυπο στην καθημερινή της ζωή. Είναι αυτό που λες εσύ. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε έναν χώρο το οποίο γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και έχεις υπηρετήσει και βεβαίως έχεις μεγαλουργήσει. Να ρωτήσω ότι είναι φυσιολογικό αυτό το οποίο συμβαίνει στον χώρο της άρσης βαρών. Δηλαδή, βγήκαν αθλητές του επίπεδου της κλάσης της δικής σου ελάχιστη, βεβαίως μια σειρά αθλητών που έφεραν την άρση βαρών εκεί που την έφεραν και στη συνέχεια πάμε σε μια περίοδο όπου και στην άρση βαρών δίνει κανείς μάχη για να κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι φυσιολογικό? Δεν είναι φυσιολογικό, αλλά αυτό έχει να κάνει και με πολιτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά το 2008 που ανέλαβα πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πλήρωσα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το 1,5 ήταν χρέη από προηγούμενες χρονιές, γιατί το σύστημα τότε, η λειτουργία των Ομοσπονδιών ήταν έτσι και είχε φορτωθεί στην Ομοσπονδία κάπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ χρέη από προηγούμενες χρονιές. Και συν ήταν και 500.000 ευρώ πρόστιμο προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία για το θέμα του ντόπινγκ το 2008. Οι άνθρωποι της Άρσης Βαρών και οι φίλοι μου στην Άρση Βαρών με βάλαν μπροστά να τη σώσω την Άρση Βαρών και τα ξεχρέωσα όλα τα χρέη. Έκατσες κάτω από την μπάρα ξανά, έτσι. Κάτω από την μπάρα με χρέη από πάνω αυτή τη φορά. Το ντόπινγκ δεν μου επέτρεπε τότε ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Ιωαννίδης, να τα πληρώσω με λεφτά κρατικά. Έπρεπε να βρω χορηγούς σε μια περίοδο που ποιος θα ερχόταν να δώσει χορηγία στην Άρση Βαρών. Λοιπόν, εγώ τα πλήρωσα αυτά τα λεφτά και το 2015. Που είπα τώρα ξεκινάμε και κάνουμε ένα restart, γιατί δεν χτίζεις από τη μία μέρα στην άλλη, θες δεκαετίες για να χτίσεις ένα άτομο. Λοιπόν, εκεί στο 2008 χαθήκαν 3 γενιές. Το 2015 ήρθε η τώρα αντιπολίτευση και μου έκοψε, μόνο στην Ομοσπονδία της Άρσης Βαρών, μου έκοψε 55% μείωση στον προϋπολογισμό. Μου άφησε μόνο τα λειτουργικά, δηλαδή να πληρώνω τους υπαλλήλους και τα γραφεία. Λοιπόν, και πάλι μείναμε όρθιοι, αλλά δεν δημιουργήσαμε μια νέα γενιά αθλητών και έτσι περιμέναμε μέχρι το 2019 που ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή και για να βγουν αυτά τα αποτελέσματα ελπίζω να είναι πριν από το 28 ώστε να έχουμε αθλητές που θα πάνε στο Λος Άντζελες, αλλά το 24 στο Παρίσι δεν θα έχουμε αθλητή, γιατί η πολιτεία, η συγκεκριμένη πολιτεία, παράδοξο, η συγκεκριμένη αυτή κυβέρνηση δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά μας και αθλήματα για πολιτικές πεποιθήσεις του κάθε ένα. Ο Πύρος μπορεί να ήταν τότε στο Πασόκ, μπορεί να ήταν βουλευτής με το Πασόκ, μπορεί να έβαλε πλάτη στη χώρα εκείνη την εποχή με το Πασόκ, αλλά έβαλε πλάτη στη χώρα. Κάποια ονόματα στην Ελλάδα, όπως ήταν ο Θοδωράκης, όπως ήταν ο Γλέζος, υπάρχουν η Μελίνα, η Μερκούρη, δεν τα ακουμπάς, δεν τα πειράζεις. Είναι ενδάλματα, είναι άνθρωποι που αυτό που κάνουν το κάνουν για τη χώρα τους. Δεν το κάνουν ούτε για τον αυτούλη τους, ούτε έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι για τον αυτούλη τους. Είμαι τυχερός, δουλεύω στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και ζω στην Ελλάδα. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Λοιπόν, νομίζω ότι έκλεισε ιδανικά. Άλλωστε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε εν ώψη και των ευρωεκλογών. Σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά στην Ρόδο τις ερχόμενες ημέρες. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο σου έχει αποδώσει διαχρονικά ο ελληνισμός, στο αποδίδει και με βάση κάτι, αν θες, πολύ πρακτικό για μας, έτσι εφήμερο αλλά πρακτικό, ότι όλες οι δημοσκοπίες δείχνουν τον Πύρο τον Δήμα να σηκώνει ως τον Άτλαντα ψηλά από ό,τι φαίνεται την μπάρα και τον πύχη της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι ο ελληνικός λαός να με τιμήσει, να με στείλει στην Ευρωβουλή. Δεν θα ήθελα να πάω στην Ευρωβουλή για να πάρω μια καρέκλα. Θέλω να πάω στην Ευρωβουλή, πραγματικά θέλω να προσφέρω. Διαφορετικά δεν θα το έκανα και δεν θέλω να το κάνω γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε διαχρονικά, αγαπητέ κύριε Δήμα, αγαπητέ φίλε Πύρο, και να πραγματικά να χαίρεστε το 5ο μετάλλιο την νέα σου κοράκλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Θα τα πούμε στη Ρόδο το Σάββατο. Χιλιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Χρυσό Ολυμπιο Νίκη, τρία χρυσά μετάλλια, ένα χάρκινο ηρωικό πραγματικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και βεβαίως ο ίδιος αξιολόγησε την πορεία
την σκέψη του. Πάμε να παρουσιάσω και τον επόμενο προσκεκλημένο για να κάνει ένα σχόλιο ακούγοντας τον Πύρο το Δήμα. Είναι ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, συγγραφέας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των 12 Νησιωτικών Σωματείων. Ένας άνθρωπος ο οποίος με προσοχή άκουγε και τη συνέντευξη. Καλησπέρα, Νίκο, καλώς ήρθες. Τα όσα μας πει ο Πύρος ο Δήμας. Και έκανες ένα σχόλιο πριν. Μου είπες ότι όσοι μιλάνε με τον Δήμα εντυπωσιάζονται από τον τρόπο συμπεριφοράς του, από την απλότητα, έτσι, και από τη δυναμική και του λόγου του, ναι, παρά την πραότητα την οποία έτσι παρουσιάζει. Αυτό που γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι ο Πύρος ο Δήμας ήταν ένας μεγάλος αθλητής, ότι τίμησε την πατρίδα μας, ότι αναδείχθηκε ως τον κορυφαίο αθλητή τουλάχιστον 3 τετραετιών, έτσι. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνώριζε τις άλλες ιδιότητες του. Και εγώ εκείνη την περίοδο πίστευα ότι είναι απλά ένας αθλητής. Όμως στην πορεία διαπιστώσαμε ότι ο Πύρος ο Δήμας είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει και σε άλλα επίπεδα τη χώρα μας και μέσω της Ομοσπονδίας και την όλη εν γέννη παρουσία του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν τον τιμά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ναι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που λες. Πραγματικά δηλαδή 92, 96, 2004, το τέταρτο το δύσκολο μετάλλιο, 28 χρόνια στην Ρόδο, 25 θυμάμαι, προσπαθώ να θυμηθώ την ημερομηνία και το λέω αυτό διότι δεν υπάρχει ο σταθμός ο οποίο τότε κάναμε τη συνέντευξη, το TV7 δηλαδή, πριν από 25 χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατηρήσει και μια ιδιαίτερη σχέση με την Ρόδο, έρχεται συχνά και βεβαίως συμμετέχει σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να δούμε κάτι πολύ σημαντικό. Κατ' εμέ, επειδή μιλάμε για χώρα η οποία έχει δύο πράγματα να προσφέρει, τη σημαία και τον πολιτισμό της, ο Νίκος Κωνσταντινίδης είναι πολυγραφότατος συγγραφέας. Φέτος έγραψε ένα βιβλίο το οποίο όφιλε στη γενέτειρά του στην Κάσο. 200 χρόνια από την απελευθέρωση, έτσι μάλλον από το ολοκαύτωμα της Κάσου. Λαμπρές έχει δηλώσει σε όλο τον κόσμο. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις και όποιες μεψιμηρίες έχει να κάνει με τα δικά μας ζητήματα, με αφορμή και την ανακοίνωση η οποία ήρθε, ή μάλλον την αντίδραση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να φέρουμε σε κάτι το οποίο διεκδικούσε ο Δήμος της Κάσου. Έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο. Είναι αυτό η ιστορία της ηρωικής νήσου Κάσου. Δεν θα είναι εκπληκτική η συζήτηση. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ανησυχεί κανείς με τα βιβλία, διότι έχουμε να δούμε και φοβερές εικόνες από την Κάσου. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.